Ναι. Κορομπανόπουλος Τρίφων, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα συμμετέχουμε ομαδικά και σύσσωμε όλοι οι συνάδελφοι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας στην προεδοποιητική στάση εργασίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η συμμετοχή είναι συνολική, προκειμένου να παραθέσουμε και να διατυπανίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήσε ο ΕΦΚΑ, ο Νέας Φορέας Κοινωνικής Ανασφάλειας, το λέμε εμείς. Ασφάλειας είναι κανονικά, ανασφάλειας, γιατί έχουμε επισημάνει από την αρχή τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν και είναι υπαρκτά. Κυρίαρχο πρόβλημα είναι αυτό στο Μητρό των Εργαζομένων και Ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τη μετάπτωση από σύστημα σε σύστημα, το οποίο όχι μόνο δημιούργησε πρόβλημα στην ασφαλιστική ικανότητα, αλλά έχει αφήσει και κρεμότητες στις υποθέσεις και αιτήσεις συνταξιοδότησης, στην ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων και διάφορα άλλα τέτοια παρεμφερή προβλήματα. Γενικότερα, στα όλα συνολικά προβλήματα της κοινωνίας ήρθε να προσθεθεί και αυτό το αλαλούμ, όπως το χαρακτηρίζουμε στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο έχει ως συνέπεια να μην μπορούν οι ασφαλισμένοι εργαζομένοι συνταξιούχοι να εξυπηρετηθούν και αυτό μας στενεχωρεί ιδιαίτερα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι συνεχώς με παράπονα, με ταλαιπωρία εργαζομένων και συνταξιούχων και ασφαλισμένων, οι οποίοι έρχονται και 2-3 φορές την ημέρα προκειμένου να τακτοποιηθούν. Αυτή η αναποτελεσματικότητα του συστήματος εμάς μας λυπεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό ακριβώς συμμετέχουμε σύσσωμη στην συγκεκριμένη στάση, η οποία, να επαναλάβω άλλη μια φορά, είναι προεδοποιητική και θα κλιμακωθούν οι κινητοποίησεις μας σε περίπτωση που η διοίκηση και γενικά του Υπουργείου δεν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του πράγματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.